Γουρούνες με τουρίστες που κινούνται με ταχύτητα ανάμεσα στα πυκνά δέντρα, η χορύπανση μέσα σε ένα παρθένο και απαράμιλη ομορφιά τοπίο και οργανωμένες εκδρομές με τετράτροχα σε μια όαση για λάτρεις της φύσης συνθέτουν το σκηνικό στο Φουρνί που προκαλεί αντιδράσεις. Σε απόσταση αναπνοής από την προστατευόμενη περιοχή, οι γουρούνες οργώνουν σημεία του δάσους, αγνώντας ότι βρίσκονται σε μια παρθένα περιοχή. Υπάρχει και το καταφύγιο άγριας ζωής, το αντίστοιχο, και έχει ένα τμήμα του δάσου στο Φουρνί. Το θεατράκι βρίσκεται εδώ. Εντάξει, τώρα να μπαίνουν οργανωμένες ομάδες με μηχανάκια, με αυτοκίνητα. Είναι μια άσχημη εικόνα και να πω και πρόσφατα ότι με τη βοήθεια του δασαρχείου και του Δήμου που μετέφερε εκεί, κλαδέψαμε το δάσος, πήραμε τα κλαδιά που ήταν κάτω, να μην κινδυνεύουμε και από πυρκαγιά. Τέτοια φαινόμενα, δηλαδή δεκάδες μηχανάκια ή γουρούνες ή αυτά, είναι απαράδεκτα, ας πούμε. Οι εικόνες προκαλούν θλίψη για το μαγευτικό τοπίο που μετατράπηκε σε σημείο οργανωμένων εκδρομών με γουρούνες, καθώς σύμφωνα με την αποκεντρωμένη διοίκηση δεν επιτρέπονται στις περιοχές αυτές μηχανοκίνητα, ενώ θορυβημένοι από την δράση των εκδρομέων, η Δημοτική Αρχή Αρχανών Αστερουσίων προχωρά ένα βήμα παραπέρα. Επομένως, έχουμε έρθει ήδη σε επαφή να βρούμε ποια εταιρεία είναι αυτή, δεν γνωρίζουμε. Ήρθα σε επαφή με την πρόεδρο των Γκάτων Αρχανών, θα το βρει και θα στείλουμε σχετικό έγγραφο και αν δεν σεβαστούν αυτή τη διαδικασία θα προβούμε στις ανάλογες κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος. Χρηματικά πρόστιμα μέχρι μήνυση από το δασαρχείο που είναι και αρμόδιο και από την αρχαιολογική περιουσία στην περιοχή. Οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν μέσα στο δάσος για αναψυχή, αλλά δεν μπορούν να εισέλθουν με μηχανοκίνητα οχήματα γιατί μπορούν να προκαλέσουν ζημιά. Περίπου των δασοφυλάκων θα τους έκαναν συστάσεις. Αν βρουν αυτούς τους ανθρώπους με μηχανοκίνητα μέσα στο δάσος, τότε θα υπάρχουν και οι σχετικές κυρώσεις. Και σαν να μην φτάνει η δράση όσων σέβονται ελάχιστα τη φύση, υπάρχει και το κομμάτι της προσωπικής ευθύνης. Το δάσος Φουρνί γίνεται τα Σαββατοκύριακα πόλος έλξης από δράσεων για οικογένειες και παρέες και η εικόνα που αφήνουν πίσω τους είναι κάθε άλλο παραδείγμα πολιτισμού. Δεν αφήνουμε τα σκουπίδια μας, δεν αφήνουμε αυτά που πάρα πολλές φορές οι επισκέπτες κάνουν αυτό το πράγμα. Ωστόσο, το σκηνικό ντροπή στα πιο όμορφα σημεία της Κρήτης, βουνά και παραλίες που θα ζήλευε κάθε κάρτ ποστάλ, επαναλαμβάνεται σταθερά με μηχανές τζιπ και τετράτροχα που αναστατώνουν μοναδικά οικοσυστήματα και περιοχές Natura. Από πίσω τους βγαίνουν ντουμάνια το χώμα από τους δρόμους, γιατί είναι χωματόδρομοι. Δεν είναι στοιχείο πολιτισμού αυτό. Εν ώψη καλοκαιριού και μετά από πολλούς περιορισμούς που επεφύλαξαν οι καραντίνες, σύλλογοι και φορείς λένε ναι στις αποδράσεις, αλλά με τη σκέψη στο βαρύ αποτύπωμα που αφήνουμε στη φύση.